Λέω να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί ο Στάθης πιστεύει ότι η άλλη παρέα, δηλαδή ο Άρης, η Ασημίνα και η Μέη, θα έρθουν κοντά σιγά σιγά στην άλλη ομάδα, γιατί πλέον χάνουν την πλειοψηφία. Ισχύει αυτό. Και η Ασημίνα γυρνάει και λέει ότι κοίταξε να δει, Στάθη μου, εγώ δεν είμαι ο Μαρτίκας που τα γυρίζει γενικότερα μέσα στο παιχνίδι. Και ο Μαρτίκας θεωρείται από εδώ και πέρα δεν θα ψηφίζει κανείς αγωνιστικά. Θα ψηφίζουν όλοι με βάση τις συμπάθειες. Από την αρχή του Survivor. Το ετοιμάζουν γενικά ψωλακού, γιατί ότι θα πάμε σε αυτές τις ψηφοφορίες. Βέβαια. Μίλησε. Λοιπόν, πάμε. Τα είχα πει εγώ. Νετίκασε πάλι χάρια, κουμάτε. Ακούστηκαν και άλλα πράγματα, ότι προστάζεις, παιδί μου, ότι θα δούμε, θα δεις ότι ανάλογα με την αποχώρηση θα φύγει, θα υπάρξουν κουλούμπες στις παρέες. Και ήταν, λες και έλεγε εμένα. Ναι, και εγώ αυτό πίστεψα, ότι θεωρεί ότι εσύ άμα... Εγώ άμα φύγει ο Τάλα, θα πάω στην παρέα τους. Εγώ έχω να πω στο Στάθη ότι δεν είμαι ο κολλητός του Σπύρος Μαρτίκας, που ανάλογα με τα συμβάντα κάνει και αυτό. Ανάλογα με τη συμβάντα, ο Σπύρος κάνει και αυτό. Θα πράξω μόνη μου, θα πράξω με αυτούς που μου έχουν απομείνει στο παιχνίδι. Ο Στάθης είπε ότι κάποιοι από την άλλη παρέα μπορεί να πλησιάσουν εμάς, έτσι ώστε να μην ψηφιστούν και γενικά να είναι μαζί μας. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Ήδη έχω δει κάποιες κινήσεις από κάποια άτομα. Έχουμε αγώνα κατάταξης και μου κάνει τρομερή εντύπωση πως εχθές το βράδυ μας πλησίασε ο Άρης, ήσουν και εσύ εκεί. Και εκεί που τον παρακάλαγα. Με ρωτάει ο Γιώργος στο συμβούλιο, πιστεύεις ότι μετά την αποχώρηση σημερινή θα πλησιάσουν κάποιοι παίκτες για να πετάξουν οι γέφυρες με εσάς? Και του λέω, είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Και έρχεται κατευθείαν και πλησιάζει ο Άρης στο Σπύρο. Με ρώτησε ο Γιώργος αν πιστεύω ότι λόγω των δύο παρεών που έχουν δημιουργηθεί, αν σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος από τη μία παρέα, θα υπάρξουν γέφυρες και κάποιος παίχτης να προσπαθήσει να πλησιάσει τους άλλους παίχτες. Εγώ είμαι σίγουρος πως θα συμβεί αυτό. Μου λέει, ήμασταν μπροστά όλοι και λέει, αύριο στους αγώνες κατάταξης θα λέει, Στάθη, πώς θα τα μοιράσουμε? Και του λέει, θα πάρω εγώ το Σπύρο. Του λέω, Άρη, ναι, θα πάρω, λέω, Άρη, θα πάρω εγώ το Σπύρο. Του λέω, Άρη, την περασμένη εβδομάδα σε παρακάλαγα, του λέω, να κάνουμε μαζί μια ομάδα δυο μας, με τη Σταυρούλα, ας πούμε, να αφήσουμε τα παιδιά να κερδίσουν 2-3 έπαθλα. Εμένα του λέει, δεν με νοιάζει να πάω και σε ένα έπαθλο, αλλά να κερδίσω τα παιδιά. Δεν ήθελε με τίποτα. Όχι, θα χάσω εγώ τα τελευταία έπαθλα, που είναι τα καλύτερα και αυτά. Του λέει, έχει πάει τα πάντα. Νιώσαμε χθες ότι οι τρεις πλησιάζουν τους τέσσερις. Ο Άρης με ένα σημείο. Δεν μιλούσα. Να... Δεν μιλούσα. Παιδιά, είναι μεγαλύτερη κούμπα της φετινής χρονιάς. Τον έβριζε. Και μου έλεγε, πρέπει να του πούμε διάφορα και να το ρίξουμε και έκανε αυτό και εκείνο. Πριν 5,5 μήνες ήταν χειρότερη χθήπη. Πριν 5 μήνες. Πριν ένα μήνα. Δύο. Και τώρα έχουμε αγκαλιές και φιλιά. Είναι ένα κομμάτι στρατηγικής και αυτό. Όταν χάσει την πλειοψηφία από μια ομάδα, από μια παρέα, να πετάξει γέφυρες στην άλλη παρέα, είτε για να μην βγει υποψήφιος, είτε για στρατηγικούς λόγους, είτε για έπαθλα πιο μετά που θα γίνει το μικρό να σε παίρνουν μαζί, είτε για πολλούς λόγους. Είμαι σίγουρος πως θα συμβεί αυτό. Για να ξέρετε, αυτή τη βδομάδα κάτι σημαντικό. Από αυτή τη βδομάδα, πιστέψτε με, κανείς δεν θα ψηφίσει αγωνιστικά. Κανείς. Γιατί έχει αποδειχθεί, αποδείχθηκε ότι ο κόσμος δεν στηρίζει αγωνιστικά. Διότι, ξέρετε, μέχρι στιγμής ήταν οι ψηφοφορίες όλες αγωνιστικές. Οπότε τώρα μας σοκάρει αυτή η δήλωση, δεν το πιστεύουμε. Να είναι μηνύματα ο Μαρτίκα στον κόσμο ότι ο κόσμος δεν στηρίζει αγωνιστικά. Οπότε στηρίξτε Μαρτίκα. Ξεκάθαρα. Όχι μόνο στον κόσμο έξω. Τι κάνει μέσα το ρήμα που έχω εισάγει. Κουταλεύει, τον είδαμε. Κουταλεύει. Από την άλλη, των χρονίμων τα παιδιά. Πριν πεινάσουν. Κουταλεύουν. Κουταλεύουν. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το survivor που είναι ατομικό, δεν παίζει ρόλο πλέον αν είναι ο Άρης κοντά με τα κορίτσια. Γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή είναι οι προσωπικότητες ούτως ή άλλως ξεχωριστές. Το θέμα είναι όμως η προετοιμασία για τις υπόλοιπες δύο κοπέλες. Θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πάνε όλοι μαζί. Μήπως και αλλάξουν κάποια πράγματα που για μένα πλέον δεν έχει κανένα απολύτως ρόλο. Είτε πάνε να προσκοληθούν στους τέσσερις, είτε δεν πάνε. Ο κόσμος τα συμπεράσματά του τα έχει βγάλει, καλός ή κακός, για τον καθένα ξεχωριστά. Για κάποιους παίκτες, το είχα αναφέρει κιόλας, ότι ακόμα και μία εβδομάδα χρηματικά θέλω να είμαι μέσα. Για μένα είναι ένα ποσό το οποίο το θέλω. Οπότε και μία εβδομάδα να παραμείνω. Το μία εβδομάδα επιπλέον. Ναι, δεν εξαρτάται αν προσκοληθούν στους τέσσερις, εξαρτάται από τον κόσμο. Ναι, αλλά είναι πώς θα βγει η ψηφοφορία. Αν προσκοληθεί, δεν θα
βγει υποψήφιο. Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι και πώς θα φανούν αγωνιστικά κάποιοι παίχτες και τι δικαιολογία θα βρουν για να χρησιμοποιήσουν να ψηφίσουν κάποιον. Άρα η κάθε εβδομάδα μετράει. Και αυτό που ήθελα να πω λίγο έτσι στο βίντεο που έβλεπα την Ασημίνα να μιλάει στον Άρη, που λέει: Εγώ δεν θέλω να γυρίζω την πιφτέκα. Ναι, καλά. Και είπε στον Άρη Σοηλέδη. Ναι, που στο, σε όλο το παιχνίδι τσακωνόντουσαν. Ναι, αλλά τέλος δίκιο, πάντων. Εκεί είχε δίκιο όμως ο Μαναρτίκας που είπε ότι ήταν η μεγαλύτερη κολοτούμπα αυτή. Κοιτάξτε να δείτε. Μεταξύ Άρη και Ασημίνα. Αμα ναι, αυτό λέω. Η Ασημίνα είπε στον Άρη Σοηλέδη: Εγώ δεν γυρνάω την πιφτέκα. Πλάκα μας κάνει. Χάρη, επέτρεψέ μου να πω κάτι. Είπε από το μπάρμπεκιου. Ήρεμησε, μωρέ. Αυτό που έχει γίνει, και το έχει ζήσει και εσύ και το ξέρει, αλλά αυτό που έχει γίνει στο φετινό παιχνίδι, έχουμε δει συνέχεια να αλλάζουν οι παρέες, αλλάζουν οι συμμαχίες, αλλάζουν όλα. Εγώ αυτό που έχω να πω μέσα από την εμπειρία μου με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήμουνα μαζί τους τόσους μήνες, έχω δει μια Ασημίνα που να προσπαθεί να γατζωθεί πάντα από κάποιον αγωνιστικά δυνατό παίχτη, ώστε να είναι κοντά του. Και για τα έπαθλα. Δεν είχε φανεί τόσο πολύ βέβαια. Και για τα έπαθλα, γιατί είναι σημαντικά τα έπαθλα, πιστέψτε με. Και για να έχει να θεωρεί τον εαυτό της δύναμη και στο τηλεοπτικό κοινό έξω. Συγγνώμη που το κόπτω. Μέχρι τα μισά η Ασημίνα ήταν πρώτη-δεύτερη στατιστικά. Μετά έχει μια πτώση. Και βλέπαμε άλλους να προσκολούνται πάνω της. Δηλαδή η Σοφιάνα, άτομα, ήταν δίπλα στην Ασημίνα για άλλο λόγο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τώρα στο παιχνίδι έχουν μείνει καλοί παίκτες, όσο μπορούμε να δούμε και να πούμε ότι έχουμε καλούς παίκτες. Οπότε η Ασημίνα παίζει με καλές παίκτριες αγωνιστικά αντίπαλοι. Και γι' αυτό τη βλέπετε ότι έχει πέσει και αγωνιστικά. Φτάνει όμως στον ημιτελικό και στον τελικό πολλές φορές. Ναι, οκ. Okay. Και στα ατομικά και είναι καλή. Και παίζει και με άντρες και τα πάει μια χαρά. Για μένα, σας το έχω ξαναπεί, ότι η πιο σταθερή και καλύτερη παίκτρια και της αξίζει να το πάρει είναι η Σταυρούλα. Εγώ θα ήθελα να δω στον τελικό τη Σταυρούλα και τον Στάθη. Ο Στάθης έχει πέσει βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι θα βρει τον δρόμο του ο Στάθης. Και να πω και κάτι τώρα, να κάνω μια πάσα. Θέλω να... Όχι, θα το πω. Θέλω να πω το εξής, ότι ο Στάθης μιλάει για την κοπέλα του, για την Αλεξάνδρα και λιώνει. Mm. Και καλά θα κάνουν να σταματήσουν όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε όλα αυτά που βγαίνουν και λένε. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή ότι επειδή έγινε κάτι χάδι. Με τη ένα χάδι, ένα αθώο χάδι φιλία, δεν μπορούν να σπηλώνουν έναν άνθρωπο έτσι. Ο Στάθης, παιδιά, σας το λέω, εν τιμή σας το λέω αυτό, με όλη την συνείδηση, είναι πέρα για πέρα. Κύριος, και άντρας, και είναι από τα καλύτερα παιδιά έτσι. Στο Survivor σε αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα εγώ, σας το έχω ξαναπεί, θέλω να το πάρει στα βρούλα. Πάντως εκεί με το χάδι, το χάδι. Δεν ήταν. Ένας άλλος πιο πονηρός θα γυρίσει και θα πει και άλλοι σπηλώθηκαν, ενώ δεν είχαμε δει ουσιαστικά τίποτα. Ούτε χάδι. Να γυρίσουμε τώρα όμως σε αυτό. Αυτό ήταν μια πάσα που είπα. Θέλω να πω το εξής, ότι πραγματικά θα δούμε όσο περνάει ο καιρός Survivor. Να αλλάζουν οι συμμαχίες και οι φιλίες και όλα αυτά. Το παιχνίδι γίνεται πραγματικά πιο δύσκολο. Αδιαμφισβήτητα, ο Άρης είναι ένας πάρα πολύ καλός και δυνατός παίκτης. Όμως. Και σε καλή φόρμα, παίζει ρόλο. Ναι, έτσι. Ναι. Γιατί η Ασημίνα ήταν καλή, αλλά έχει. Υπάρχουν, έχουμε πει.